σημερινή μας συνεδρίαση διεξάγεται δυστυχώς εν μέσω της αναμέτρησης με τις πυρκαγιές που και φέτος δοκιμάζουν τη χώρα. Το κράτος είναι παρόν από την πρώτη στιγμή σε εκατοντάδες εστίες σε ολόκληρη την επικράτεια. Όμως είχαμε ένα εξαιρετικά δύσκολο Ιούνιο από πλευράς καιρικών συνθήκων με υψηλή ξηρασία και ασυνήθιστα υψηλούς ανέμους για αυτήν την εποχή. Και θέλω να ξεκινήσω, αγαπητέ Υπουργέ Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ευχαριστώντας όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής για την πολύ σπουδαία δουλειά την οποία έκαναν τις τελευταίες μέρες. Αλλά προφανώς να εφιστήσω και πάλι την προσοχή όλων μας σε ένα καλοκαίρι το οποίο προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αλλά πιστεύω ότι αυτές τις μέρες... Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Η σημερινή μας συνεδρίαση διεξάγεται δυστυχώς εν μέσω της αναμέτρησης με τις πυρκαγιές που και φέτος δοκιμάζουν τη χώρα. Το κράτος είναι παρόν από την πρώτη στιγμή σε εκατοντάδες εστίες σε ολόκληρη την επικράτεια. Όμως είχαμε ένα εξαιρετικά δύσκολο Ιούνιο από πλευράς καιρικών συνθήκων με υψηλή ξηρασία και ασυνήθιστα υψηλούς ανέμους για αυτήν την εποχή. Και θέλω να ξεκινήσω, αγαπητέ Υπουργέ Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ευχαριστώντας όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής για την πολύ σπουδαία δουλειά την οποία έκαναν τις τελευταίες μέρες. Αλλά προφανώς να εφιστήσω και πάλι την προσοχή όλων μας σε ένα καλοκαίρι το οποίο προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αλλά πιστεύω ότι αυτές τις μέρες είδαμε έναν πολύ καλύτερο στορισμό, είδαμε πολύ έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, είδαμε για πρώτη φορά την μεγάλη σημασία των drones για τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών. Νομίζω είδαμε καλύτερο συντονισμό αστυνομίας, αυτοδιοίκησης και εθελοντών. Και νομίζω το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν, παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι καμένες εκτάσεις και οι ζημιές να είναι περιορισμένες σε σχέση με το μέγεθος της απειλής. Αναζήτησα ενδεικτικά τα στοιχεία από τις δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές στην Πάρνηθα και στην Σταμάτα. Είναι σε κάθε μία από τις δύο πυρκαγιές λιγότερα από 1.000 στρέμματα, φαίνεται, τα στρέμματα τα οποία τελικά κάηκαν. Όμως αυτή η μάχη προφανώς και θα διαρκέσει. Μπαίνουμε πια στον σκληρό πυρήνα
της αντιπυρικής περίοδου και σίγουρα δεν θα κερδιθεί χωρίς τη συνδρομή και των πολιτών, ιδιαίτερα στο πεδίο της πρόληψης, και γι' αυτό και αποφασίστηκε και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας η παράταση των καθαρισμών των οικοπαίδων που εμπίπτουν στην πρόβλεψη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Αναφερόμαστε πρωτίστως στα οικόπεδα τα οποία είναι εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμού. Παρατείνουμε την προθεσμία για 15 μέρες ακόμα, γιατί μπορεί μεν οι δυνάμεις του κράτους να είναι πιο έτοιμες φέτος, μπορεί το νομικό μας οπλοστάσιο να είναι πιο ισχυρό. Όμως τίποτα, αποδεικνύεται αυτό και στην πράξη, δεν είναι πιο χρήσιμο από την έγκαιρη προετοιμασία και τη συμμετοχή του πολίτη στην συλλογική άμυνα απέναντι στους φυσικούς κινδύνους.